το φράγμα Ποσελέμη υπερχείλησε, με 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού να πέφτουν κάθε μέρα στη θάλασσα και με τη ΔΕΙΑΙ να λαμβάνει 1.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Και όμως υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο που διψούν. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Δημότες βλέπουν το καταράκτη στον υπερχειλιστή και από την άλλη δεν έχουν νερό να πιούν. Την Παρασκευή ήρθε για λίγο και μετά το κόψαν. Αλλά το Σάββατο σίγουρα δεν είχε καθόλου νερό. Ήταν καθαρό το νερό που ήρθε? Όχι. Κάποια στιγμή στην αρχή που έτρεξε πρώτη φορά ήταν λίγο προς το κόκκινο να πω. Δεν ξέρω, κάπως περίεργο χρώμα είχε. Όπως εγώ έβαλα δηλαδή λίγο στο μπουκάλι, δεν ήταν το χρώμα του κανονικό. Υπομονή συνιστά ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, ο οποίος αναλαμβάνει, όπως αναφέρει, την όποια ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν προβλήματα θολότητας του νερού, αλλά και ζημιές στα διδαλώδη και υπεπαλαιωμένα δίκτυα. Έχει να κάνει, όπως σας είπαμε, το θέμα του πεπαλαιωμένου δικτύου και της θολότητας της οποίας δημιουργήθηκε εξαιτίας αυτής της διαδικασίας. Μπαίνοντας το νερό στις δεξαμενές, διαχέεται στα αντίστοιχα δίκτυα τα οποία είναι πεπαλαιωμένα. Και από εκεί και μετά η πίεση του νερού και εξαιτίας της όλης αυτής διαδικασίας δημιουργούνται τα αντίστοιχα προβλήματα. Δεν έχουμε να διαφωνήσουμε με κάτι με τον ΟΑΚ. Για το θέμα υπήρξε ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΙ, όπως και από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, με το τελευταίο μάλιστα να ξεκαθαρίζει ότι η πίεση του νερού από το υδραγωγείο Ποσελέμη δεν μεταφέρεται στο δίκτυο διανομής νερού της ΔΕΙΑΙ. Εξαιτίας της παροχής νερού από το φράγμα Ποσελέμη, η οποία ξεκίνησε εκτάκτως 25 Δευτέρου 2019 και κυρίως λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος του δικτύου ίδρυυσης της πόλεως, προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες κάποια ζητήματα, όπως θολότητα του νερού αλλά και ζημιές που προκάλεσαν διακοπές στην υδροδότηση ορισμένων περιοχών. Καταβάλλεται προσπάθεια αυτά τα προβλήματα να επιληθούν το συντομότερο δυνατό και ήδη η κατάσταση έχει αρχίσει να ομαλοποιείται. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ως υπεύθυνος φορέας κατασκευής και λειτουργίας των έργων από Σελέμη ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου Ηρακλείου ότι καμία ευθύνη δεν φέρει για τη διακοπτόμενη υδροδότηση σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου. Η έναρξη της υδροδότησης από την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού από Σελέμη των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, το νερό της ΕΕΝ από Σελέμη διοχετεύεται σε δύο δεξαμενές της ΔΕΙΑ Ηρακλείου και όχι απευθείας στο δίκτυο διανομής του νερού προς τους τελικούς καταναλωτές. Κατά συνέπεια, η πίεση του νερού από το υδραγωγείο από Σελέμη δεν μεταφέρεται στο δίκτυο διανομής νερού της ΔΕΙΑΙ, καθώς είναι δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους δίκτυα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε βλάβη εμφανίζεται στο δίκτυο διανομής νερού της ΔΕΙΑΙ προς τους τελικούς καταναλωτές είναι ανεξάρτητη από τη ροή του νερού από Σελέμη. Και μπορεί τεράστιες ποσότητες νερού από το φράγμα από Σελέμη να καταλήγουν στις δεξαμενές της ΔΕΙΑΙ, όμως αυτές τελικά χάνονται στα πεπαλαιωμένα δίκτυα. Το νερό του από Σελέμη έρχεται στις δεξαμενές του Ηρακλείου και από εκεί μετά διανέμεται στα διάφορα προάστια. Εξαιτίας του πεπαλαιωμένου δικτύου δημιουργούνται αυτές οι διαρροές, είτε στο κέντρο της πόλεως είτε σε διάφορα άλλα προάστια, και όντως χάνεται το νερό. Το πρόβλημα που έχει προκύψει στην υδροδότηση λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και με τους πολίτες να πληρώνουν το μάρμαρο βάζοντας το χέρι στην τσέπη για να προμηθευτούν νερό από βυτεία. Οπότε καταλαβαίνετε από τη μια, οι πολίτες βλέπουν την υπερχείληση του φράγματος και από την άλλη δεν έχουν νερό να πιούν. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έτσι μια αγανάκτηση. Φυσικότατα, μπαίνουμε στη θέση, υπάρχει συνέστηση για το θέμα αυτό και αναλαμβάνουμε και τις φυσικά και τις ευθύνες τις οποίες αντιστοιχούν και σε εμάς. Και όλα αυτά συμβαίνουν μετά τα χαμόγελα στο φράγμα Ποσελέμη, το οποίο υπερχείλησε. Με τα χαμόγελα ωστόσο να παγώνουν σε δημότες που βλέπουν τις βρύσες τους, όχι να τρέχουν άφθονο νερό, αλλά να στεγνώνουν. Νερό από το φράγμα του Ποσελέμη, μετά από την επεξεργασία του, στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στα αγριανά Χερσονήσου, διοχετεύεται τόσο στο Ηράκλειο όσο στη Γεστόσο όσο και στον Άγιο Νικόλαο. Στο Ηράκλειο διοχετεύονται οι δεξαμενές. Πηγαίνουν το νερό στις δεξαμενές τους. Από εκεί και μετά, από τις δεξαμενές αυτές, πηγαίνουν στους καταναλωτές. Δεν έχει καμία σχέση η οποιαδήποτε ροή νερού από τον Αποσελέμη ως δεξαμενές με τις όποιες βλάβες παρουσιάζουν στα δίκτυα της ΔΕΙΑΙ. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι και δεν χρειάζεται να είναι κανείς μηχανικός
για να το καταφέρει. Πάντως η ΔΕΗ λέει ότι ευθύνεται, κύριε Μαμαγκάκη, ότι ευθύνεται η απότομη εισρωή νερού. Δηλαδή ουσιαστικά φταίει ο Αποσελέμης για το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Και πιστεύω ότι κάτι άλλο ήθελε να πει και το είπε έτσι.